Καλησπέρα, Θέλη Χρήστο. Ακόμα με ανήκει, αίτητη έως τώρα, το σχολείο σου για τον αγώνα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο ξεκούραση μετά το μάτς με τη Μέλσουγγεν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ήμασταν σοβαροί. Μπήκαμε στο γήπεδο όπως έπρεπε και ξεκινήσαμε τον αγώνα λίγο μουδιασμένα. Παρ' όλα αυτά, μετά βρήκαμε ρυθμό και νομίζω σιγά σιγά στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε και διαφορά. Πες μας λίγο τι προβλέπεις συνέχεια και μετά την Ευρώπη, τους στόχους σας για τη φετινή χρονιά. Τίποτα, η Ευρώπη τελείωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε η σεζόν. Συνεχίζουμε, τώρα έχουμε το κύπελο, μια άλλη εγχώρια διοργάνωση που ξεκινάει από την Κυριακή με τη Βέρεια. Και μετά συνεχίζουμε με πρωτάθλημα και περιμένουμε τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και πες μας και για το τέλος, ένα σχόλιο για τον κόσμο που ήταν με τη Μέλσουγγεν εδώ πέρα, σας στήριξε σε μια υπερπροσπάθεια που κάνατε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δημιούργησε πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ο 8ος μας παίχτης και νομίζω ότι του χρωστάμε ένα ευχαριστώ και να συνεχίσει να είναι δίπλα μας για να δει παρόμοιες εμφανίσεις και να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά σε όλες τις οργανώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Thank you.